Στην Αθήνα τώρα, ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ενημέρωσε απόψε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το Κυπριακό την πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς, κ. Μαρία Δαμανάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην αρχή της διαφάνειας και τηρεί φακέλους για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, πράγμα που, όπως είπε, δεν συνέβαινε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Είπε ακόμη ότι αν επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό, θα συζητηθεί στη Βουλή. Η κ. Μαρία Δαμανάκη από την πλευρά της δήλωσε ότι επανέλαβε στον Πρωθυπουργό την πρόταση για τη συγκρότηση Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, την οποία όμως δεν απεδέχθη ο κ. Μητσοτάκης. Μια ματιά τώρα σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. 2.000 εφοριακοί ελεγκτές εξορμούν από σήμερα για τους συνοπτικούς φορολογικούς ελέγχους σε 870.000 ελεύθερους επαγγελματίες και κάθε λογής επιχειρήσεις. Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δίδονται προς τους εφόρους και παραδείγματα για την εφαρμογή των συνοπτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, καθώς και σε βιβλία ελευθέρων επαγγελματιών. Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών θα έχουν σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους υπουργούς Προεδρίας και Μεταφορών, κυρίους Μιλτιάδη Εύερτ και Νικόλαο Γκελεστάθη. Εάν η συνάντηση αποβεί άκαρπη, οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει καθημερινές στάσεις εργασίας από την Παρασκευή και από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή τροπολογία για τις τιμές των εισαγωμένων φαρμάκων και η κυβέρνηση επαναφέρει την αρχική διάταξη για να αποφευχθούν έτσι ανατιμήσεις ύστερα από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε. Στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας, κ. Γιώργος Σούρλας, δήλωσε ότι δεν ήταν στις προθέσεις της κυβέρνησης να γίνουν ανατιμήσεις στα φάρμακα και ότι η αναδιατύπωση της σχετικής τροπολογίας έγινε για να εναρμονιστεί η ελληνική αγορά των φαρμάκων με τα ισχύοντα στην ΕΟΚ. Στη σημερινή συνεδρίαση του ειδικού δικαστηρίου θα συζητηθεί αν είναι τύπης παραδεκτή και νόμο βάσιμη η αίτηση του εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά κ. Δημήτρη Τσοβόλα για εξαίρεση του κατηγόρου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκου Κατσαρού. Το περασμένο 24ωρο η Επιτροπή Ασυλίων του Ευρωκοινοβουλίου απέρριψε το αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Κωνσταντίνου Τσίμα που κατηγορούνται για την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά. Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, κ. White, επισκέφθηκε στον κορίδαλό τους φυλακισμένους διευθυντές των εφημερίδων για να τους εκφράσει τη συμπαράστασή του. Ενώ σήμερα το μεσημέρι στις 12 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. White με τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Απόψε έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού δόθηκε συναυλία σε ένδειξη συμπαράστασης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους από τους Θάνο Μικρούτσικο, Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Φαραντούρη και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Επίθεση από αναρχικούς δέχθηκε απόψε αστυνομική περίπολο στην περιοχή των Εξαρχείων. Συνελήφθησαν 5 άτομα που οδηγήθηκαν στο 5ο αστυνομικό τμήμα. Ανέκαμψε χθες το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός έκλεισε στο Λονδίνο στα 348,3 δολάρια ουγγιά. Το δολάριο στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο είχε 134,20 γεν, 1,6815 μάρκα, 5,7295 γαλλικά φράγκα, 1,4680 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,73 δολάρια. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα, θα μας πει τώρα η Εύη Παπαδάκη. Οι λίγες βροχές στην αρχή της ημέρας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του σημερινού καιρού. Συγκεκριμένα, στην Αττική τις πρωινές ώρες προβλέπεται τοπική συννεφιά και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο στα βόρεια του νομού. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, με ένταση 4 μέχρι 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στην Αθήνα και θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει συννεφιά, με βροχή ή και καταιγίδα. Αλλά και εδώ αργότερο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρει, μέτρη και κατά διαστήματα ισχυρή, 5 μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα πέσει 2 με 3 βαθμούς, θα κοιμανθεί στην πόλη από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, νεότερα στις 2.30 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.